Δόκτωρα Νίκο Λιγέ, καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στην αγαπημένη σας, μια από τις αγαπημένες σας πόλεις, στην Καβάλα. Δόκτωρα Λιγέ, έχετε ασχοληθεί για χρόνια με τον τομέα των πετρελαίων. Άλλωστε, εδώ σε λίγα λεπτά ένας μαθητής θα παρουσιάσει και μια πτυχιακή εργασία για την, μεταπτυχιακή για την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Πώς βλέπετε εδώ τα πράγματα στην Ελλάδα γενικά με τις έρευνες πετρελαίου και με την αποκλειστική οικονομική ζώνη? Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε από τα πιο πρόσφατα είναι τώρα επιτέλους άνοιξε το θαλάσσιο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο. Άρα ξέρουμε ότι η τρυπή κοινοπραξία όπου έχουμε τα ελληνικά πετρέλαια, την εταιρεία Edison της Ιταλίας και την Total της Γαλλίας θα λειτουργήσουν μαζί σε αυτό το θαλάσσιο οικόπεδο που εφάπτεται στην ΑΟΣ της Ιταλίας όπου υπάρχουν τα κοιτάσματα Αχιλλέας και Πύρος. Άρα είναι κάτι το σημαντικό. Η σύμβαση πρέπει να τελειώσει σε λιγότερο από ένα μήνα. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ακολουθούμε σωστά τώρα το παράδειγμα της Κύπρου με το θαλάσσιο οικόπεδο 12 και το κοίτασμα Αφροδίτη. Αργήσαμε να το κάνουμε. Ναι, αργήσαμε πάρα πολύ και παραλίγο να ακυρώσουμε μάλιστα και τον διαγωνισμό. Τελικά τα καταφέραμε και έγινε αυτό. Πιστεύετε ότι το γεγονός πως καθυστερήσαμε τόσο πολύ θα έχει συνέπειες αργότερα, όχι μόνο για τις έρευνες πετρελαίων και γενικότερα για την Ελλάδα σε γεωστρατηγικό? Έχει συνέπειες σε επίπεδο οικονομικό, γιατί όσο αργούμε, δεν ξεκινάμε τις έρευνες και δεν μπορούμε να πάμε στην φάση της εξόρυξης τόσο σύντομα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα έγινε και ας ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο και να δούμε με ποια επιτάχυνση μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι ώστε η εξόρυξη να έχει τα αποτελέσματα πιο γρήγορα από το τι θα γινόταν αν ακολουθούσαμε τον ίδιο ρυθμό. Φεύγουμε λίγο από τα πετρέλαια. Έχετε ασχοληθεί χρόνια με την Κύπρο, Δόκτωρα Λιγέ. Πώς βλέπετε, ας πάμε λίγο σε ένα πιο ευαίσθητο θέμα. Πώς βλέπετε τώρα τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τις όλες διαπραγματεύσεις που γίνονται με τον Κύπρο? Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε και είναι ένα ενδιάμεσο σχέση με την προηγούμενη ερώτηση είναι ότι η Κύπρος πάει πολύ καλά σε θέματα ΑΟΣ. Θέματα υδρογονανθράκων και όσο αφορά τις συνομιλίες προς το παρόν έχουν συμφωνήσει να μην μιλάνε για το ενεργειακό. Κατά συνέπεια, εγώ τις βλέπω πιο πολύ σαν κοινοτικές συνομιλίες που δεν μπορούν να φέρουν μια επίλυση του προβλήματος, γιατί θεωρώ ότι η επίλυση θα γίνει μόνο και μόνο όταν ενεργοποιηθεί η ΑΟΣ όσο αφορά και την εξόρυξη. Άρα δηλαδή συνδέεται την ΑΟΣ με την λύση του Κυπριακού ουσιαστικά. Σωστά, αλλά τη συνδέω με την έννοια ότι είναι ένα προαθετούμενο για να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία και των αποζημιώσεων όσο αφορά τα εγκλήματα και πολέμου και τα λοιπά, το ότι έχει γίνει, και των προσφύγων. Κατά συνέπεια, χωρίς την ΑΟΣ, πολλές τεχνικές λεπτομέρειες για τις οποίες ακούμε όσο αφορά τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα. Βλέπετε όμως ότι ακόμη και στην Ελλάδα, ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ο πολλής κόσμος δεν καταλαβαίνει ακόμη αυτή την έννοια. Θυμάστε που σας το ρωτούσαμε και πριν από 4 χρόνια. Βλέπετε ακόμη αυτή την αίσθηση να υπάρχει? Το βλέπω αλλά λιγότερο. Δηλαδή, όλο και περισσότεροι τώρα καταλαβαίνουν ότι η ενέργεια και η στρατηγική είναι πιο σημαντικές από την οικονομία και την πολιτική. Και χωρίς αυτό το υπόβαθρο, η οικονομία και η πολιτική δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα λεγόμενά τους, ενώ αν υπάρχει το πλαίσιο της ενέργειας και της στρατηγικής, όχι μόνο μπορεί να υποστηριχθεί, αλλά μπορεί να έχουμε και ανάπτυξη και ανάκαμψη.